Πάμε. Μια συγκλονιστική αιμοδοσία, μια αιμοδοσία που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, σωστά. Μια αιμοδοσία που δείχνει την ευαισθησία του κόσμου όταν υπάρχει παραμικρή δυσκολία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι, ειδικά τα νέα παιδιά που έρχονται να δώσουν. Είναι στο χέρι μας αυτούς τους ανθρώπους να τους εξηγήσουμε τι γίνεται με την αιμοδοσία και να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Έτσι πιστεύω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα και δεν θα υπάρχει και η ανάγκη να φωνάζουμε για έκτακτες αιμοδοσίες. Σε ακούω. Σήμερα μοιραζόμαστε μια συγκλονιστική αιμοδοσία. Μπορεί το κλίμα να είναι πένθυμο και βαρύ, ωστόσο βλέπετε ήδη ουρές νέων παιδιών, φοιτητών και παλιών αιμοδοτών. Μια συγκλονιστική αιμοδοσία, συνήθως στην Ελκαρνασσό που γίνεται κάθε μήνα, τα πράγματα είναι ήρεμα. Σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσμου. Μας συγκινεί βαθύτατα η προσέλευση αυτών των νέων παιδιών. Έχουμε δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα από φοιτητές από όλη την Κρήτη. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια, τους ευχαριστούμε. Και είναι αληθινά κάτι μικρό, αλλά με πολύ μεγάλο συμβολισμό στην ανίποτη τραγωδία που βιώνουμε όλοι. Το έχετε ξαναζήσει στα χρόνια της εμπειρίας του Ιματοκρήτη αυτό? Νομίζω όχι. Έχουμε συμπληρώσει ήδη πάνω από 1000 αιμοδοσίες. Προσωπικά δεν θυμάμαι ανάλογα συναισθήματα και ανάλογη εμπειρία ούτε από εμάς ο Σύλλογος, ούτε από τους ίδιους τους αιμοδότες. Μπορεί να δίνουν όλοι με δάκρυα στα μάτια, αλλά γεμάτη ελπίδα και στέλνοντας ένα πολύ, πολύ ηχηρό μήνυμα από την Κρήτη και από τους φοιτητές και από τους αιμοδότες. Είναι το λιγότερο, ξαναλέω, που μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ελπίδα και την αίσθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι δίπλα στον άνθρωπο.